Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Σπάρτακου, Σάββατο 5 Νοεμβρίου, τετάρτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Rebound League. Με τα ναυάγια να υποδέχονται τα ραμολιμέντα. Τα ναυάγια στο 1-2, τα ραμολιμέντα αίτητα με ρεκόρ 3-0. Ωστόσο κατεβαίνουν με πεντάδα απόψε. Όλα έτοιμα για το jump ball. Πρώτη κατοχή για τα ραμολιμέντα. Παρναβάντζα στον Τσαφαντάκη. Αμυναζώνει στο ξεκίνημα από τους γηπεδούχους. Βγάζουν την πρώτη άμυνα. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Πρώτη φορά βλέπω τις δύο ομάδες. Βασίλης για τον GBG. Το τρίποντο του Χαλακατέβα είναι άστοχο. Πάσα του Παρλαβάτζα για τον Τσαφαντάκη. Ωραία συνεργασία στο transition. Πρώτο καλάθι στο μάτς, διαχειρός Χρήστου Μπέλου. Για αυτό του Τσαφαντάκη. Κάτι μου θυμίζει, πρέπει να έχει παίξει σε ομάδες στο μπασκετάκι. 0-2 στο πρώτο λεπτό. Καραβασίλης. Χαλακατέβας θα εκτελέσει για 3 και θα βρει το σίδερο. Ριμπάουντ του Χασιώτη. Λοιπόν, ο Χασιώτης με το 12, ο Παρλαβάτζας με το 6, ο Τσαφαντάκης με το 4, ο Πέλλος με το 1 και ο Μπονόρης με το 34 συνθέτουν την πεντάδα των ραμολιμέντων που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά το μάτς. Σκορ γίνεται 0-4 από τον Γιώργο του Χασιώτη. GBG's με φλότερ από τα 6 μέτρα. Θύμισε Φρίντεζι εδώ. Λοιπόν, ο GBG's με το 7, με το 13, ο Καραβασίλης με το 10, είναι ο Θωμάς. Με το 1 ο Ασημακόπουλος. Και με το 4 ο Χαλακατέβας στην πεντάδα των ναυαγίων. Παρλαβάτζας πέρασε, πήρε το φάουλ. Χαμηλά έχει δοθεί στην προσπάθεια, χαμηλά. Φαντάκης για 3, βγήκε από τα screen. Κατάφερε να ευστοχίσει. Παραμένει το 0-4, Σημακόπουλος. Καλακατέβας κοντά από την κορυφή, ο Καραβασίλης αστοχή. Έχει πατήσει όμως την baseline ο Χασιώτης. Έτσι η κατοχή παραμένει για τα ναυάγια. Ακόμη 14 δεύτερα στη διάθεσή τους. Από τον κεντρικό διάδρομο το φλότερ του Καραβασίλη δεν κατέληξε στο καλάθι, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία. Στόχος εκ νέου. Συνεχίζεται η πολιορκία των ναυαγίων. Και τώρα κερδισμένο φάουλ για βολές που θα εκτελέσει ο Θωμάς. Στο μάτς για τα ναυάγια. Τα ναυάγια που ιτήθηκαν από την Westside με 51-30 την περασμένη αγωνιστική. Τα μολυμέντα επικράτησαν τις Pink Paper με 54-36. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μπέλος για τον Χασιώτη. Κατοχή παραμένει για τους Mob. Για τα ναυάγια τελικά. Καραβασίλης
Πήρε το φάουλ του Χασιώτη. Και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Ο Λουκάς Καραβασίλης. Πρόεδρος και coach. Γηπεδούχων. Και 14 πόντους, 5 rebound και 3 στα 10 τρίποντα στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Μια στις δύο βολές και 3-4. Τσαφαντάκης, Λαβάντζας. Τσαφαντάκης για 3, ωραίο. Καλάθι, ωραία εκτέλεση. 3-7. Βιτζής. Ξαναπήρα τον Σιμακόπουλο και έβαλε το καλάθι με φλότερ για να μειώσει στους 2, 5-7 και ακόμη 6 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Μπέλος. Δύο παίχτες πάνω του και του πήραν την μπάλα. Καλά για τα ναυάγια που ισοφαρίζουν το μάτι τους. 7 πόντους. Για Χάιλο από τα ραμολιμέντα του Χασιώτη δεν βρήκε το παίκτη και στα ναυάγια έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Τρίποντο του Καραβασίλη από τη γωνία που βρίσκει σίδερο. Εύκολο rebound του Μπονόρη. Τώρα Παρλαβάντζας. Παρλαβάντζας περνά, μένει στον αέρα. Πάρα λίγο να πετύχει ένα σπουδαίο καλάθι εκεί. Rebound επιθετικό από τον Μπέλο. Τσαφαντάκης, Μπονόρης. Ένα δευτερόλεπτο έχει μείνει. Ήταν το ρολόι. Τα ραμολιμέντα. Όχι για τα ναυάγια. Μοιρασμένο το μάτς, το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. GVG's, κάτι ωραία πάσα, ο Καραβασίλης θα πετύχει το καλάθι. Ωραία assist του GVG, 9-7. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο προβάδισμα στο μάτι για τα ναυάγια. Παρλαβάντζα. Στόχισε από το έξω των ελευθέρων βολών ο Χασιώτης. Παραμένει το 9-7. Θωμάς. Στο δεξιά για τον Καραβασίλη. GVG's. Τρεις ο Χαλακατέβας, μάχη για το rebound το παίρνει ο Τσαφαντάκης. Θα ηρεμήσει το ρυθμό. Παρλαβάντζας. Μπαλά στον Μπέλο. Μπέλος από τη baseline, ανάποδο λέει άπια καλάθι. Τον Χρήστο Μπέλο, 9 όλα. Λακατέβας. Πιέζει ο Παρλαβάντζας, παραχνούν τη Βιτζή τώρα, 12 ακόμη για τα ναυάγια. Πιέζουν τα ραμολιμέντα και κλέβουν με τον Μπέλο, αλλά γίνεται το λάθος. Λακατέβας ανακτά την κατοχή. Αλλά... νέο λάθος. 3 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο το μάτς ισορροπίας σε 9 πόντους. Παραστοιχεία για τον Μπονόρη. Τσαφαντάκης. Δεύτερα πάσα στο πλάι. Παρλαβάντζας αστοχή στο τρίποντο. TPG. Καραβασίλης δεν ήταν καλή πάσα.
πρώτη αλλαγή στο μάτς με τον Τζιβιτζή να πήγαινε στον πάγκο και τον Μελισσάρη να μπαίνει στο μάτς για τα ναυάγια. Ο ρυθμός τώρα στο μάτς, η πάσα του Παρλαβάτζα είναι εξαιρετική και ο Τσαφαντάκης δεν θα λαθέψει από κοντά. 9-11. Δύσκολη εκτέλεση από τον Θωμά. Τσαφαντάκης 104 ακόμη στην πρώτη περίοδο. Στο συν 2 τα Ραμολιμέντα που έχουν και την κατοχή με 8-4 ακόμα στη διάθεσή τους και τον Παρλαβάτζα να παίρνει σκρίν από τον Μπέλο. Πάσα στο πλάι για τον Τσαφαντάκη που θα εκτελέσει πατώντας τη γραμμή. Να μαζέψουμε το 3 ο Μελισσάρης. Καραβασίλης στον Θωμά. Αλακατέβας τρίπο το άστοχο του Μελισσάρη. Μπέλος. Πίσω Παρλαβάτζα που βγήθηκε από το baseline και θα αφήνει την καλύτερη επιλογή. Τσαφαντάκης ελεύθερος θα προσποιηθεί και θα πάει μέχρι μέσα, αλλά η μπάλα δεν του κάνει ο Χατήρη. Ο Μπέλος εποφελήθηκε αλλά χάνει την κατοχή. 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Σημακόπουλος τον αριστερό διάδρομο. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα και ο Παρλαβάτζας είναι μόνος του με το καλάθι. Φυσικά και θα στοχίσει. 9-13, πάμε στο παιχνίδι 2 κατοχών με 30 δεύτερα να απομένουν. Θωμάς. Καραβασίλης. 10 δεύτερα ακόμα για τα ναυάγια. Θέλω να δώσουν τα Ραμολιμέντα. Έχουν άλλο ένα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Θωμάς ελεύθερος για 2, αλλά βρίσκει σίδερο. Είναι ο Παρλαβάτζας και τρέχει το γήπεδο. 3-2. Ο Παρλαβάτζας κερδίζει φάουλ από τον Καραβασίλη. Σωστό φάουλ είναι αυτό. Από τον Λουκά. 1,7 ακόμη στο ρολόι. Να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν τα Ραμολιμέντα. Δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Φινάλε πρώτης περίοδου στο Σπάρτακο. Ναυάγια 9, Ραμολιμέντα 13. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Σπάρτακο. Πρώτη κατοχή για τα Ναυάγια με τρίποντο. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Ο Αναστασίου αστοίξε με το 0. Ο Αναστασίου που πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς. Αναστασίου, Σιμακόπουλος, Θωμάς, Καραβασίλης και Μελισσάρης. Πεντάδα για τα Ναυάγια. Με την ίδια ηρωική πεντάδα συνεχίζουν τα Ραμολιμέντα, μην έχοντας λύσεις από τον πάγκο. Παρλαβάτζας. Ασιώτης που ξαναδίνει, ο Παρλαβάτζας προσποιείται, ελευθερώνεται και αστοχή στο δίποντο. Λοιπόν του Μπέλου όμως που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και γυρνάμε reverse. Τσαφαντάκης. Δίστασε. Τώρα θα εκτελέσει. Αλλά θα πέσει ένα περίεργο παιχνίδι. Άτυχος εδώ. Μελισσάρης. Σιμακόπουλος. Και συνεννόηση εκεί με τον Καραβασίλη. Όπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου με το σκορ να παραμένει 9-13. Μπονόρης και τον Μπέλο. Έχει ο Χασιώτης. Το rebound θα το πάρει ο Τσαφαντάκης με κάποιο τρόπο εκεί. Αλλά το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί. 4 δεύτερα ακόμα. Ο Χασιώτης αστόχησε και η κατευθύνη για τα Ναυάγια.
Μελισσάρης ετοιμάζει για τρεις. Το rebound μακρινό από τον Τσαφαντάκη. Προϋποθέσεις εφημπιασμού για τα ραμολιμέτρα που βέβαια δεν τους συμφέρει να τρέχουν πολύ το παιχνίδι. Μπονόρης Τσαφαντάκη. Φαντάς τον Μπονόρη που δοκιμάζει για δύο και συνδέεται με το καλάθι. 9-15. Σταθερά μπροστά τα ραμολιμέντα στα πρώτα 12 αγωνιστικά λεπτά. Πάσα στη Βουτσάιντ είναι καλή για τον Καραβασίλη. Σημακόπουλος, Μελισσάρης, η προσποίηση, η εκτέλεση για τρεις και το rebound. Μπονόρης Τσαφαντάκης. Έξτρα πάσα στο πλάι, Καραβασίλης. Πάει στο drive ο Ανδρέας, μένει στον αέρα και σκοράρει. Πανέμορφο καλάθι. 9-17 και το προβάδισμα των ραμολιμέντων μεγαλώνει. Corner 3 θέλει να απαντήσει ο Καραβασίλης, αλλά είναι άστοχος. Και ο Μπονόρης με τη βοήθεια του Παρλαβάτζα θα πάρει το rebound. Μπέλος. Μπονόρης, ωραία, θα συνεργαστούν οι δυο τους. Ασίστ του Μπέλου, καλάθι του Μπονόρη. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς, 9-19. Και πρώτο time out από τα ναυάγια. 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Η κατοχή είναι για τα ναυάγια που έχουν βρεθεί ξαφνικά πίσω με 10 πόντους και βρίσκονται στο παρκέ με τον GVG και τον Αναστασίου που διεισδύει ωραία. Πάσαρε για τον Θωμά. Πολύ μετά βγάζουν την άμυνα. Λοιπόν, GVG, Θωμάς, Ασημακόπουλος. Ποιον ξεχνάω, ο Αναστασίου και ο Καραβασίλης για τα ναυάκια. Ωραίο καλάθι του Μπέλου, 9-21. GVG. Καραβασίλης, διεισδύει, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι, ο Τσαφαντάκης θα πάρει το rebound. Πού έπαιζε ο Τσαφαντάκης? Πάω το κεφάλι μου να θυμηθώ που το ξέρω. Πόσο deflection. Μπονόρης, 5 δεύτερα ακόμα για τους MOV. Βάλα κουμπά χαμηλά στον Μπέλο. GVG's. Τελεί για δύο μετά από τρίπλα. Νέο rebound του Τσαφαντάκη με τη βοήθεια του Μπέλου. Παίρνουμε σιγά σιγά το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Σταθερά σε θέση οδηγού τα ραμολιμέντα. Μπάλα με ρίσκο στην Woodside, φτάνει στον Μπονόρη που επιστρέφει την μπάλα στον Καραβασίλη. Στον Καραβασίλη, στον Παρλαβάτζα. Το συγγνώμη, βλέπω πρώτη φορά τις δύο ομάδες. Έχω μπερδέψει κανένα δύο φορές τους δύο παίκτες που μίλησαν και στην κάμερα της διοργάνωσης. Πάμε σε διακοπή. Επιστροφή στο Σπάρτακο μετά το time out. Παρλαβάτζας για τον Μπονόρη. Θα περάσει άμυνα ζώνη στα ναυάγια. Τσαφαντάκης αμέσως για τρεις. Δεύτερο τρίποντο του Τσαφαντάκη. Ασίστ του Παρλαβάτζα, 9-24. Διαφορά ξεφεύγει σιγά σιγά. Καραβασίλη στον εφενδιασμό. Λοιπόν, του Παρλαβάτζα θέλει να εφηβιάσει. Πέρασε
ατομική προσπάθεια, καλάθι για φάουλ. Μεγάλο καλάθι του Παρλαβάντζα. 9-26 και η διαφορά αρχίζει να φλερτάρει και με το συν 20. Τελικά Καρβασίλης για τρεις, χρειάζονται ένα μεγάλο σουτ. Τα ναυάγια που έχουν κολλήσει επιθετικά στους 9 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν σκοράρει στη δεύτερη περίοδο. Μπονόρης για κάτι δύσκολο, μαζεύει το rebound ο Θωμάς και ο Τσιβιτζής θα περάσει τώρα το κέντρο. Καραβασίλης. Κιβιτζής μπορεί να συνεργαστεί με τον Θωμά. Η μπασά είναι καλή για τον Καραβασίλη. Θωμάς, καλάθι και φάουλ. Ανάσα για τα ναυάγια, 11-26. Για τα ναυάγια, ο Θωμάς πάει τον πάγκο. Ο Χαλακατέβας επιστρέφει το μάτς. Διαφορά στους 14, ένα τρίλεπτο ακόμη στο πρωτεμίχρονο. Παρλαβάντζας, Τσαφαντάκης, χαμηλά στον Μπέλο. Αυτό γυρνά εξαιρετικά στην baseline, πάει στο ανάποδο layup. Αλλά τελικά δεν θα πετύχει το καλάθι. GBG's. Χαλακατέβας. Υπερφόρτωση με τον Καραβασίλη που βγάζει εξαιρετική πάσα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση ο Αναστασίου. Παρλαβάντζας, αλλάξε ωραία κατεύθυνση, πήγε μέχρι μέσα ο Ανδρέας. 12-28, συνεχίζει να προσφέρει λύσεις. Τζίβι. Κατέβα που δοκιμάζει για τρεις. Ο GBG's βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Το φλότερ του Αναστασίου δεν είναι καλό. Τσαφαντάκης. Ωραία πάσα του Παρλαβάντζα. Έτοιμο καλάθι για τον Μπέλο που θα πάρει και το φάουλ. Σπουδαία δημιουργία από τον Παρλαβάντζα. 12-30 πλέον το σκορ και νέο time out από τα ναυάγια. Λοιπόν, τελευταία 100 δεύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Τη συμπληρωματική του βολή θα εκτελέσει ο Μπέλος και θα στοχίσει, αλλά στο μάτι για τον Παλαιακός. 14 αντίθεση για τα Μολυμέντα που παρότι αγωνίζονται με 5 άτομα έχουν κάνει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Παρλαβάντζας δεν βιάστηκε, πασάρι στον Μπονόρη και τώρα Τσαφαντάκης. Το δεύτερο λεπτά ακόμα. Χασιώτης για δύο, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό του Χαλακατέβα. Χαλακατέβας, GBG's, Θωμάς Ασημακόπουλος και Καραβασίλης που εκτελεί από τη γωνία αλλά βρίσκει σίδερο. Πολύ κακή δεύτερη περίοδος για τα ναυάγια που κόλλησαν πολύ ώρα. Στους 9 πόντους. Τσαφαντάκης θα στοχίσει αυτή τη φορά πίσω από τα 6.75. Καραβασίλης άλλαξε κατεύθυνση. Δεν βάζει το πλάτη. Κάμε στο τελευταίο λεπτό. Λαβάτζα. Την επιλογή στην κορυφή. Τσαφαντάκης, άστοχος για τρεις. Τερματιά σαν τον Τσαφαντάκη. GBG's. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα ακόμη για τα Ραμολιμέντα. Χαλακατέβας ελεύθερος.
Και άσχετο για δύο, σε φαντάχεις γρήγορη πάσα για τον Πονόρη. Ανέβα, φωνάζει ο Παρλαβάντζας. Πονόρης ηρεμεί το ρυθμό. Και σωστά κάνει. Τώρα μολυμέντα θα εξαντλήσουν το χρόνο που απομένει. Δεν περνά όμως η πάσα του Παρλαβάντζα. 5 δευτερόλεπτα για τα ναυάγια να δούμε αν προλαβαίνουν να βγάλουν ένα καλό σουτ. Αλλά κατέβας κράτησε την κατοχή και πέταξε την μπάλα σε ένα σουτ χωρίς τύχη. 12-30 το σκορ στο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στο Σπάρτακο, πρώτη κατοχή για τα Ραμολιμπέντα που ήταν εξαιρετικά στο πρώτο μέρος και έχουν χτίσει μια πολύ καλή διαφορά 18 πόντων. Το ζήτημα είναι πόσο θα αντέξουν με μόλις 5 παίκτες. Ο Λαβάντζας δεν καταφέρει να ευτυχίσει. Σιώτης Παρλαβάντζας με 8 δεύτερα και στο baseline drive και κέρδισε φάουλ αυτή τη φορά. Θα εκτελέσει ζευγάρι βολών. Παρλαβάντζας, Μπονόρης, Μπέλος, Τσαφαντάκης και Χασιώτης, η ηρωική πεντάδα των Ραμολιμέντων. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Θωμά, τον Χαλακατέβα, τον Καραβασίλη, τον Ασημακόπουλο και τον Αναστασίου. Με 7 θυμίζω τα ναυάγια. Τα ναυάγια στο 1-2 ψάχνουν την νίκη που θα κάνει μοιρασμένο το ρεκόρ τους. Έστοχος και στις δύο ο Παρλαβάντζας και έτσι τα Ραμολιμέντα προηγούνται για πρώτη φορά με 20 πόντους, 12-32. Σημακόπουλος τον Χαλακατέβα, ωραία είναι η πάσα για τον Θωμά που βρέθηκε απέναντι σε δύο παίκτες και δεν είχε εύκολο έργο. Επιμένει όμως, ξαναφέρει την μπάλα. Καραβασίλης για τρεις, άστοχος. Περιμένω τον Θωμά, άλλο ένα. Και τρίποντο του Χαλακατέβα, άστοχο και αυτό. Λύνει την πολιορκία και ο Μπέλος βγάζει έτοιμο καλάθι για τον Τσαφαντάκη που έχει όλο το χρόνο δικό του για να πετύχει δύο σίγουρους πόντους. 12-34. Θωμάς. Καραβασίλης. Θα δείξει την baseline ο Θωμάς, κακή συνεννόηση εκεί. Εντάξει, Σημακόπουλη και Θωμά. Λάθος και στην άλλη πλευρά όμως. Παραμένει το 12-34, Σημακόπουλος. Καραβασίλης. Έχει το καλάθι ο Λουκάς. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τα ναυάγια, 14-34. Το φαντάκι στους deflections έπαιζε τελικά, τον ρώτησα και το επιβεβαίωσα μας. Και σε μια άλλη ομάδα μου είπε που δεν την ήξερα. Μάλλον είναι στο rebound. Ωραία επικέντρωση συνεργασία, ο Μπέλος όμως αστοχή και έτσι η πάσα του Παρλαβάντζα δεν θα μετατραπεί σε ασίστ. Κόπουλες στον Θωμά, προλαβαίνει να στρώσει την μπάλα για τον Καραβασίλη, αυτός δεν θα βιαστεί. Θα σκητάρει για τρεις μετά από λίγο. Λιμπάν του Χασιώτη. Να την πάρα στον Μπέλο, βάλει το Θωμά χαμηλά. Δεύτερο φάουλ για τα ναυάγια. Τσαφαντάκης στην επαναφορά. Παρλαβάντζας. Τσαφαντάκης γύρισε ωραία με τη reverse και κέρδισε φάουλ για βολές.
προηγήθηκε με 22 στο 12-34. Μέσα και η δεύτερη. Αλλά κατέβας, δεν παίρνει η πάσα του. Κλείνει ο Μπονόρης και ο Παρλαβάντζας είναι μόνος του. Παρλαβάντζας απέναντι στον Ασημακόπουλο. Νέο καλάθι του Ανδρέα. 14-38, αυτό είναι μάξιμο προβάδισμα. Αλλά κατέβα. Κάνει λάθος. Πάμε σε time out. 5 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ακόμη στην τρίτη περίοδο. Με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου μεγαλώνει η διαφορά των δραμολιμέντων που έχουν και την κατοχή για τους. Σαφαντάκης, Μπέλος, Λαβάτζας, 9 δεύτερα ακόμα. Ο Ανδρέας εκτελεί για 3, αλλά το σουτ δεν είναι καλό. Ο Λαβάτζας πρώην παίκτης του Αστέρα Εξαρχείων, από ό,τι μάθαμε στο ρεπορτάζ. Αστέχο σουτ του Θωμά. Το επιθετικό blackout των γηπεδούχων συνεχίζεται. Αστέχο τρίποντο του Μπονόρη, μακρινό rebound του Αναστασίου. Και ο GBG, rebound του Τσαφαντάκη. Για τον Μπονόρη που δεν κατάφερε να την κρατήσει. Θυμάτα του Θωμά. Κάνει λάθος, κλέβει ο Αναστασίου. Θα εκτελέσει για 3 στο transition σε μια παράξενη επιλογή. Καμαντάκης. Περάσει από τον προσωπικό του αντίπαλο, θα δώσει στον Μπέλο και αυτός θα πετύχει το καλάθι. Ωραία δημιουργία του Καμαντάκη. Για το 14-40. Τώρα έχει ξεφύγει για τα καλά, τα ραμολιμέντα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα φτάσουν τις 4 νίκες σε αριθμό μάτς. Αυτό το τρίποντο του Μελισσάρη κατά τη παραμένει για τα ναυάγια. Time out. Συνέχεια στο μάτς, Μελισσάρης. Τα δεύτερα ακόμα για τα ναυάγια. Καραβασίλης θα εκτελέσει για 3 ο Λουκάς. Βάλα στο σίδερο το rebound από τον Παρλαβάντζα με τη βοήθεια του Μπονόρη. 100 δεύτερα ακόμα στην τρίτη περίοδο, πάντα μπροστά τα ραμολιμέντα. 26 πόντους προηγούνται. Ασιώτης πήγε να βασάρει τον Μπονόρη. Βλέπουν τα ναυάγια με τον Καραβασίλη. Που δεν έχουν πιάσει καλή απόδοση απόψε. Μπέλος ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα πάρει ο ίδιος το rebound, αλλά άθελα του έχει χτυπήσει. Τον Καραβασίλη.
4 δεύτερα ακόμα. Παρλαβάντζας κι άλλο. 14-42, κάνει σπουδαίο μας. Και ασίστ του Τσαφαντάκη, ο οποίος από εκτελεστής στο πρώτο μήχρονο έχει γίνει περισσότερο δημιουργός. Στο δεύτερο Καραβασίλης απέναντι στον GBG. Θωμάς, ούτε τώρα το καλάθι. Πάνω Τσαφαντάκη. Παρλαβάντζας. Μπονόρις, και δεύτερα ακόμα. Ο Μπέλος προστάρει τον Θωμά. Και τα αναμονημέντια έχουν ακόμη ένα δευτερόλεπτο στη διάθεσή τους. Παρλαβάντζας. Φινάλε τρίτης περίοδου, 14-42, μπροστά πάντα η MOV. Τελευταίο δεκάλεπτο στο ζεφύρι, διαδικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Η φορά είναι πολύ μεγάλη για να υπάρχουν πιθανότητες για ανατροπή. Καραβασίλη στη weak side για τον Αναστασίου, πιέζει ο Παρλαβάντζας. Rebound του Μπέλου. Μπέλος θα πάει σε πάσα ολόκληρου γηπέδου, συστημένη για τον Ανδρέα Παρλαβάντζα. Εκείνος το ένας μέναν, κερδίζει κατά κράτος τον αντίπαλό του, goal foul ξανά από τον Παρλαβάντζα, ο οποίος συγκεντρώνει πολύ καλές πιθανότητες και για το βραβείο του Betson MVP. Διαφορά στους 30 για πρώτη φορά απόψε. 14-44 και μια συμπληρωματική βολή. Που κάνει λάθος. 3 με έναν. Ένας με κανέναν βασικά. 14-47. Από ποιον άλλον. Καραβασίλης. Ανακατεβάς. Εκτελέσει για 2. Καταλαβαίνει και βγαίνει. Rebound του Μπέλου. Φαντάκης. Δεν βιάζονται χαραμολιμέντα. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη του Μπέλου για τον Μπονόρι. Κάνει δουλειά στο χαμηλό post. Αλλά στο χείμενο δεξιού. Μάθος. Τον Αναστασίου στη γωνία. Καραβασίλης. Τρίποντο του GBG. Ωραία εκτέλεση για το 17-47. Καλάθι μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. Παρλαβάντζας. Thank you.
για το φινάλε της αναμέτρησης, η μπάλα στα χέρια του Παραλαβάτζα. Στην οργάνωση μιας ακόμα επίθεσης για τα Ραμολιμέντα. Ο Φαντάκης θέλει να ποστάρει. Πάσαρε έξω, εκεί είναι ο Φασιώτης που αστυγεί στο τρίποντο. Ο Τσαφαντάκης ανανέωσε, αλλά είναι άτυχος. Μπονόρης, τρίτη ευκαιρία στο στόχο. 18-51. Από τα Ραμολιμέντα που θα παραμείνουν στην κορυφή του ομίλου και μάλιστα αίτητα και κόντρα στις απουσίες GVG's, αλλά κατέβας ξαναδίνει. GVG's προσποιήθηκε ωραία, αλλά κατέβας για 2, είναι καλό το σουτ. 20-51. Καλή επίδεση που θέλει ο Παραλαβάτζας. Τσαφαντάκι. Ο Μπέλης έχει θέση στο χαμηλό post. Αλλά η άμυνα overplay είναι καλή από τον Θωμά που κλέβει την μπάλα. Πέρασε το κέντρο στα ναυάγια. Θωμά. Step side εκτελεί. Αλλά κάνει airball. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Το τελικό σκορ ψάχνουμε, το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε εδώ και ώρα. Παραλαβάτζας. Μπέλος. Βρίσκει το φάουλ από τον Θωμά και το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλ του Θωμά εδώ μεταξύ. Στόχησε, αλλά ο Αναστασίου βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και σκόραρε. Μετά το δικό του επιθετικό rebound για το 22-51. Παραλαβάτζας. Στην τρίνα βγει ο Μπέλος και παίρνει την μπάλα. Μπέλος απέναντι σε δύο παίκτες των γηπεδούχων δεν κατάφερε να πάρει κάτι εδώ. Καραβασίλη. Δημιούργησε για τον Θωμά. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, το παραδέχεται υποτικά Παραλαβάτζας. Πολύ καλό το κλίμα της αναμέτρησης. Σημαντικό. Παραλαβάτζας. Τσαφαντάκης από τη γωνία, θα στοχίσει από τα 6.75. Πάμε στο μάμ. Βασίλης. Καλακατέβας. GVG's, 7 δεύτερα ακόμα. Η μπάλα φτάνει στο Καραβασίλη. Αυτός πρέπει να εκτελέσει τώρα. Καραβασίλης με μια ωραία σταυρωτή ελευθερώθηκε. Παίρνει το rebound ο Παραλαβάτζας. Όχι, του λέει ο Τσαφαντάκης. Ωραία πάσα του Παραλαβάτζα, ο Μπέλος αστοχεί. Ευχαριστώ. Ανδρία, να είστε καλά. Μόλις ήρθε το μεταξύ κάποιος και μου έδωσε τη πάση του τριφόλου που μας έρχεται και μας έχει κάνει δύσκολη τη ζωή. Go, Sinatra! Sinatra!
στο μάτς. 22-51, προηγούνται τα Ραμολιμέντα και ο Παρλαβάτζας διζεί και πασάρει στη weak side για το τρίποντο του Μπονόρι. Το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί. Κατοχή για τα Ναυάγια. Με τον Θωμά, πολύ ωραία συνεργασία με τα Ναυάγια. 24-51. Είναι αρκετή ώρα να σκοράρουν τα Ραμολιμέντα. Ωραία παιχνίδι του Παρλαβάτζα. Ανάποδο lay-up από τον Μπέτσον MVP της αναμέτρησης. 24-53, σπουδαία εμφάνιση από τον Ανδρέα. Πιέζει και κλέβει και την μπάλα. Και πορτοφολάς. Δύο ακόμα πόντι. 24-55. Πόσους να έχει βάλει άραγε. Σίγουρα πάνω από 20. Ωραία επίθεση και στην άλλη πλευρά με τον Θωμά να τελειώνει τη φάση. Κομπή. Μάλλον τώρα συμβαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Οι άμενες των δύο ομάδων έχουν χαλαρώσει αισθητά. Τσαφαντάκης. Κασιώτης. Ωραία τον Τσαφαντάκη. Άλλο ένα τρίποντο θέλει τώρα. Τσαφαντάκης πέταξε την μπάλα. Παίρνει ο Θωμάς. Καραβασίλης. Απέναντι για τον GVG. Θέλει να σπάσει το ρόδι, αλλά στο έχει ξανά. Στο 6.75, Καραβασίλης από κοντά. Ούτε τώρα. Στις 25 δευτερόλεπτα απομένουν. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση τα Ραμολιμέντα και καλά θα κάνουν. Τέταρτη νίκη σε ισάριθμα μάτς για την παρέα του Ανδρέα Παρλαβάτζα. 26.55 το τελικό σκορ στον Σπάρτακο. Καλό βράδυ σε όλους.